Λοιπόν, ποιο κουμπί πατάω, αυτό. Καλό. Επικαιρότητα ΟΑΣ. Είχαμε μια εγκληματική ενέργεια σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 20 στην χώρα αυτή, η οποία έγινε σήμερα, χθες, πότε έγινε τέλος πάντων. Χθες, νομίζω, σήμερα οδηγήθηκε ευτυχώς ο επαγγελματίας αυτός στην σύλληψη. Έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές και ο εγκληματίας βρίσκεται πίσω από τα σίδερα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όλοι να είμαστε ήσυχοι και να δούμε τι έγινε. Στο μπαλκόνι του γνωστού σκηνοθέτη υπήρχε μια ελληνική σημαία, στην οποία εμφανίζεται μια γερμανική μπότα να πατά την ελληνική σημαία και να βγαίνει αίμα. Πήγαν δύο αστυνομικοί, ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, πήγε στο σπίτι του γνωστού σκηνοθέτη, παρουσία κλειδαρά, άνοιξε την πόρτα και συλλάβανε τον κύριο Κολάδο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλά το κάνανε αυτό το αλητήριο στοιχείο, αυτόν τον δημόσιο κίνδυνο, τον public enemy number one. Τον Κολάτ, ο οποίος είναι γνωστός βέβαια για την επιβιβλότητα του, έτσι δεν έχει. Έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα ο άνθρωπος αυτός μόνος του. Και ακούστε, δηλαδή, αυτές τις κρίσιμες στιγμές τι πήγε και έκανε. Μία σημαία με την γερμανική μπότα να πατάει την ελληνική και τον έβαλαν στη φυλακή. Είναι πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Και για να είστε κι εσείς ενημερωμένοι σε αυτή τη χώρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε και να μην μας συλλάβουν. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε και να μας συλλάβουν. Λίγο να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το Ράδιο Αρβίλα σας παρουσιάζει τι μπορείς να κάνεις στην Ελλάδα και να μην συλληφθείς. Να δείρεις σε ζωντανή σύνδεση. Να ανταλλάσσεις λίμνες και ακίνητα με το ελληνικό δημόσιο. Να χρησιμοποιείς τη θέση σου για να προτρέπεις τον κόσμο να βάλει τις οικονομίες του στο χρηματιστήριο. Να κατουρίσεις δημόσια έξω από τηλεοπτικό σταθμό. Να περνάς με κόκκινο με το επιχείρημα «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Να παριστάνεις τον αστυνομικό σπάζοντας πάγκους. Να εμπλέκεσαι σε τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο και να απολαμβάνεις τα πλούτη σου στο εξωτερικό. Να εξαπατάς έναν ολόκληρο λαό λέγοντας «Λεφτά υπάρχουν» και λίγους μήνες μετά να τους θέτεις υπό σκληρό οικονομικό ζυγό. Αλλά μην τυχόν και αναρτήσεις σημαία με γερμανική μπότα, την έβαψες, παλιό εγκληματία του κερατά. Δεν θα γίνει η χώρα μας άντρο ανομίας. Ελληνικό κράτος. Μηδενική ανοχή στους εγκληματίες. Γιατί αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία. Όμως, είπαμε, ο εγκληματίας είναι μέσα. Αυτό μου κάνει εντύπωση που βρέθηκε ένα περιπολικό και πήγε. Με δύο, ένα περιπολικό. Κινήθηκε περιπολικό στην Ελλάδα. Αυτό είναι είδηση. Όχι, αγάματο. Μόλις αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Όχι, ρε παιδιά. Ηρεμία, κλείστε τις πόρτες. Ας βάλουμε κάτι στα παράθυρα. Ηρεμία, παιδιά. Μαζέψτε τις κόρες σας αν έχουν βγει έξω. Δείξτε το πρόσωπό του. Είναι πολύ παπάνη. Να ξαναδείξουμε ένα freeze frame, παρακαλώ, του Κολάτου, να το δει ο κόσμος. Και ένα κοντινό συντρίχα μου που έχω τσουτσουριαστεί από Παναγία. Λοιπόν, ο εγκληματίας και νάτος κυκλοφορεί ελεύθερο. Όλοι αυτοί. Όχι όλοι. Αριστερά. Sorry, Paul. Εντάξει, το έπεσε μας. Sorry. Ο αριστερά. Αριστερός θα ήταν. Τι θα ήταν. Φαίνεται. Τι θα ήταν ο αριστερός. Σε πιάσουμε στα αγία. Ου, φαλάκρα. Όπου να είναι. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι. Η κυκλοφορία ελεύθερος ο εγκληματίας. Θα είναι ντροπή. Τι να κάνω. Στο νούμερο 19 τώρα. Μας αρέσει, ξέρετε ποιοι είναι οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι οι βουλευτές. Και κυρίως οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι οι πρόεδροι των επιτροπών της Βουλής. Βεβαίως. Εμένα μου αρέσει αυτή η αισιοδοξία. Τι λέει, ποιος είναι ο ορισμός του αισιόδοξου ανθρώπου? Είναι αυτός που δεν βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, αλλά μισογεμάτο. Ναι, το λένε αυτό. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους προέδρους επιτροπών στη Βουλή. Το είχαμε δει και σε ένα προηγούμενο βίντεο που είναι η απαρτία η λεγόμενη. Βλέπουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σαν κάτι καλλιτέχνες που βγαίνουν σε ένα άδειο μαγαζί, αλλά νομίζω ότι είναι το Wembley από κάτω και τους ζητοκραυγάζει. Είναι οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι. Τα βλέπουν όλα γεμάτα. Να ευχηθώ πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Καλή Σαρακοστή σε όλες και όλους μας. Υγεία και δύναμη. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Καταλάβατε, έχουν μια άλλη οπτική γωνία στα πράγματα. Τη βλέπουν την αίθουσα μισογεμάτη αυτή, όχι μισοάδια. Ενώ στη Βουλή και στις Επιτροπές το πιο σημαντικό είναι όσο πάθος και αν έχει ο βουλευτής την ώρα που μιλάει, όσο και αν έχει θυμώσει και έχει παθιαστεί με αυτό που λέει. Αν μπει πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός, λέω. Μέσα στην αίθουσα. Σημασία έχουν οι δημόσιες σχέσεις. Και είπε σωστά. Δεν εκφράζει τίποτα για εμάς η Πασίγια σήμερα. Είναι ένα όργανο που απέτυχε, κύριε. Είναι ένα όργανο. Γεια σας, καλημέρα. Το οποίο
την εποχή εκείνη χρειαζόταν. Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Και συνεχίζει το ίδιο τύπο. Αλλά ευτυχώς όμως υπάρχουν τα δημοτικά συμβούλια. Τα δημοτικά και όχι τα βουλευτικά συμβούλια. Τα δημοτικά συμβούλια που εκεί συζητάνε σοβαρά θέματα που πραγματικά είναι τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα για μια ανακοίνωση που υπάρχει στο διαδίκτυο. Η Άρτεμις και ο Σωτήρης αναστατώνουν τη νύχτα στο Θυσίο με τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες. Την Παρασκευή 22 Μαρτίου παίρνουν φωτιά τα μικρόφωνα και η διασκέδαση περνάει και όλα γίνονται όπα. Σας περιμένουμε για να κάνουμε την περιοχή ροντέο. Και εκεί συχνάζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εδώ όμως, κύριε Δημαρχέ, επειδή ξέρω ότι αφουγκράζεται την ανησυχία, θα κάνουν την περιοχή ροντέο αύριο. Το λέμε. Ναι, θα κάνουμε την περιοχή ροντέο. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Του Δήμου Αθηναίων. Δημοτικός σύμβουλος λοιπόν θέτει θέμα ότι λαϊκό μαγαζί στη διαφήμισή του λέει ότι θα κάνουμε την περιοχή Ροντέο γιατί το μαγαζί λέγεται Ροντέο. Καταλάβατε. Φοβερό διαφημιστικό. Και ανησυχεί γιατί έχουν σκοπό αυτοί να κάνουν την περιοχή Ροντέο. Αυτό με το άλογο, με τα λάσα, ξέρεις τι επικίνδυνα αυτά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που κάθε μαγαζί που διαφημίζεται και λέει θα βάλουμε φωτιά στη νύχτα, καλή την πυροσβεστική. Είναι αυτός βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Και αυτό το πράγμα είναι θέμα συζήτησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταλάβατε, μπορεί από τη Βουλή να μην έχουμε ελπίδα, αλλά έχουμε ελπίδα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και όπως εδώ, τη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, η οποία. Αχ, πώς αγκαλιάζουν αυτοί οι άνθρωποι τις νέες τεχνολογίες. Πραγματικά, τις νέες ιδέες, ρε παιδιά. Να μην δουν νέα τεχνολογία, ρε παιδιά. Ενημερωμένοι! Ενημερωμένοι! Τέρμα! Τις νέες ιδέες. Εγκρίνεται πραγματοποίηση. Creative Walk. Creative Walk. Περιλαμβάνει μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες, τα happenings, ποδηλατοδρομίες, parades, οικολογικές δράσεις, φεστιβάλ δρόμου. Η εναλλακτική τρόπη ζωής και οι νεανικές υποκουλτούρες, το DIY και το craftivism, η κουλτούρα των bloggers και των social networks. Για πες μας λοιπόν, εσύ πέρα αυτής της φιλοσοφίας, εξήγησέ μας τα αυτά. Όχι, εγώ ξέρω. Ποια είναι η νεανική υποκουλτούρα? Πες μας τι κατάλαβες, πρόεδρε. Είναι καινούργια πράγματα αυτά. Θα δώσουμε λεφτά για αυτό το πράγμα, ρε αντιδήμαρχε. Εντάξει, Ροντέο δεν θα το κάνουμε. Πήγαν καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Και κοιτάνε το καθρεφτάκι, κυρίες, και βράζει το αίμα τους. Βράζει το αίμα τους, νέοι άνθρωποι. Θέλουν να κάνουν πράγματα, δεν μπορούν να μένουν στα ίδια και τα ίδια. Θέλουν να πάνε την κοινωνία μπροστά. Η κρίσιμη ερώτηση στο τέλος, θα δώσουμε λεφτά για αυτά. Για αυτά τα πράγματα του διαβόλου πράγματα. Εδώ στο νούμερο 15 έχουμε και τον Απόστολο Κακλαμάνη στη ζωή μας, ο οποίος είναι πολλά εντάξει, χρόνια. Είναι πολλά χρόνια και για πολλά χρόνια θα τον έχουμε. Ο οποίος τουλάχιστον του αρέσει τέχνη. Του αρέσει. Είναι φιλότεχνος. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και όταν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του λαού που πεινά, όποιος έχει διαβάσει την πείνα του Κνούτ Χάμσουν θα μάθει τι σημαίνει άνθρωπος που πεινά. Ο Μιχάλης Σταμήλος έτρεξε να πάρει ένα αντίτυπο της πείνας του Κνούτ Χάμσον. Κνούτ Χάμσον, ρε. Και ακόμα το διαβάζει και θα το διαβάζει για τα επόμενα 8 χρόνια από ό,τι μας έχει ενημερώσει. Χρειάζεται 8 χρόνια περίπου για να το ολοκληρώσει, για να μάθει την πείνα. Και εσύ, φίλε Έλληνα που πεινάς, Κνούτ Χάμσον. Για να μάθει την πείνα. Και συνταξιούχοι απλήρωτοι μπορούν να πάρουν την πείνα, να μάθουν πώς είναι. Το οποίο βέβαια είναι ένα μεγάλο βιβλίο, άσχετα με αυτό. Είναι ένα στοιχείο, ναι. Αν το διαβάζει, δεν σε κόβει λίγο. Αλλά διαφορετικά δεν έχει ιδέα για το τι εστί πείνα. Ενώ στο νούμερο 14. Έχουμε έναν άνθρωπο πάλι στην Επιτροπή της Βουλής που μιλάει για τα ψάρια. Είναι ο πρόεδρος αυτός του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Ναι. Ο οποίος τα έχει μελετήσει, παιδιά. Δηλαδή, μπράβο, σε αυτή τη χώρα λέμε ότι δεν έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Το παίρνω πίσω αυτό. Αν όσες φορές το έχω πει, ή αυτός ο άνθρωπος είναι το παράδειγμα που σε αποστομώνει. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει μελετήσει άλλος άνθρωπος τα ψάρια περισσότερο από τον πρόεδρο. Και γι' αυτό είναι και πρόεδρο. Και γι' αυτό είναι και ο πρόεδρο. Είναι ο αρμόδιο. Καλησπέρα από τα ψάρια. Να, απευθύνω. Ο οποίο βέβαια ίσω το παρακάνει στο πόσο παραστατικό είναι. Πρόεδρο όμω. Πρόεδρο. Περισσότερα ψάρια σε διάφορα στάδια τη ζωή του τρώνε διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να τα ταΐσεις το ίδιο πράγμα. Να ταΐσεις κάτι το οποίο δεν του αρέσει. Το φτύνουν. Ο πτώνος είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ψάρι. Γιατί αν όπω σα είπα τα άλλα ψάρια κάνουν.
συστροφές με πολύ περισσότερη αγένεια, αρνείται να φάει οτιδήποτε το οποίο δεν είναι ζωντανό. Στη συνέχεια ακολούθησε αναπαράσταση για το πώς ρεύεται ο τόνος. Το κόψαμε γιατί ακόμα είναι νωρίς. Είχε διάφορα. Το γνωστό ερώτημα που μου κλάνει το μπαρμπούνι, του έδειξε. Από πουθενά. Γι' αυτό και είναι κόκκινο. Ενώ ο τόνος κλάνει γι' αυτό και δεν έχει κόκκινο φως. Ακριβώς. Αλλά κάνει. Αλλά ο ίδιος άνθρωπος στη συνέχεια. Άμα δεν του αρέσει το φίλο. Πήγαμε σε μια πιο χιουμοριστική προσέγγιση του θέματος. Είχαμε ένα πολύ μια ωραία αποκάλυψη. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι μετρούμε τους πληθυσμούς των ψαριών. Και ένα αστείο που μου είχαν κάνει μια φορά στο ένα Υπουργείο, με κύριε Συνολάκη, εμείς στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα να μετρήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους και εσείς μετράτε τα ψάρια. Και όμως τα μετράμε. Και τολμώ να πω μερικές φορές, ίσως με την ίδια ακρίβεια που μετράμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Ούτε τα ψάρια τα μετράμε, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Σταμάτα, θα φτύσω σαν τόνος. Παναγιά, πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, κύριε Συνολάκη μου. Να είσαι καλά, σ' αγαπώ. Βέβαια, από αυτό το καταπληκτικό χωρατό ήτανε. Από αυτό το πραγματικά σατανικό αστείο. Αυτό που μένει ως απόφθαγμα είναι το εξής, ότι ζούμε σε μια χώρα όπου μετράμε με μεγαλύτερη ευκολία τα ψάρια παρά τους δημοσίους υπαλλήλους. Πολύ ευχαριστώ. Είναι ένας προβληματισμός αυτός. Από όποια πλευρά και να του δεις, έχει ένα προβληματισμό.